Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή pre-game του Σουκού που έχει μεταλλαχθεί σε αθλητικό review, για να διορθώσω. Κοίταξε, όπως το πάρει κανένας. Καλησπέρα, Στάθη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Αν το πάρουμε ως review του Σαββατοκύριακου, εντάξει, αλλά μπορούμε να το πάρουμε και ως pre-game των αγώνων του Champions League που έχουμε αύριο και μεθαύριο. Τα λες πολύ σωστά. Λοιπόν, θα κάνουμε παρέα περίπου για τα επόμενα 40 λεπτά. Εδώ με τη νέα ώρα έναρξης πλέον 9 το βράδυ, 9 με 10 κάθε Δευτέρα θα είμαστε κοντά σας, λόγω ενός τεχνικού έτσι προβλήματος και εδώ εγώ δεν τα ξέρω και πολύ καλά. Ναι, όπως λέμε και, όπως λένε και στις μεταδόσεις, έτσι. Λόγω ενός τεχνικού προβλήματος. Μας πήρε 25 λεπτά, τέλος πάντων. Mm. Νέα αλλαγή, έχουμε και νέα αλλαγή ώρας, εδώ πρέπει να αλλάξουμε και τα συστήματα. Θα αλλάξουν σιγά σιγά για τα ρολόγια και το βιολογικό ρολόι πρέπει να αλλάξει. Όλα πρέπει, πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν και στη χώρα μας πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει. Λοιπόν. Ξεκινήσουμε, Γιάννη, σιγά σιγά. Πάμε να πούμε τα του ποδοσφαίρου, έτσι παραδοσιακά όπως κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν το ΠΑΟΚ. Να πούμε, να πούμε ότι σήμερα δεν έχουμε κάποιο καλεσμένο. Δοκίμασα έτσι να φέρω σήμερα δύο καλεσμένους από τον Πανιόνιο. Δεν μπορούσαν από το βόλιο του Πανιονίου. Εντάξει, ξεκινάνε τα προβλήματα. Άλλη... Τα πρωταθλήματα θα ξεκινήσουν ούτως ή άλλως. Το Σάββατο με τη Ρόδο παίζει ο Πανιόνιος, ενώ ο Μίλωνας με τον Όφη το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να πούμε λίγο για Super League. Ξεκίνα. Μόλις έχουμε τελικό αποτέλεσμα Πανετολικός Παζιάν 1-2. Ναι, το είδα ερχόμενος εδώ, το είδα σε διάφορες τηλεοράσεις και μου έκανε για μένα εντύπωση. Το γύρισε το παιχνίδι. Ισοπαλία το έπαιζα και ήρθε διπλό. Εντάξει, πειράζει. Συμβαίνουν αυτά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα έχουμε ξαναπεί. Το ΠΑΟΚ έκανε 1-0. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν 95. Αυτό που δέσποζε ούτως ή άλλως εξ αρχής το πρόγραμμα. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική, εν τέλει δεν τα κατάφερε, βγήκε και ο Πατίτο από το παιχνίδι και μετά δεν είχε πάρα πολλές επιλογές. Φαινόταν ότι θα μπορούσε να αντέξει στην πίεση του ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος η ομάδα του Μωράης, αλλά τελικά στο 95 γίνονται οι χειρότερες ζημιές στις καθυστερήσεις. Καλά, ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν το έπαιζε σχή. Αν επέλεξες την ισοπαλία εξ αρχής, ήταν και αυτή μέσα στα πιθανά αποτελέσματα. Να πω τους τρόπους επικοινωνίας μας πριν συνεχίσεις, Γιάννη. Είναι το nstv.gr/nstvlive, μέσω του οποίου μπορούν οι ακροατές, όσοι φίλοι θέλουν, να επικοινωνήσουν μαζί μας. Εδώ θα είμαστε για να απαντήσουμε σε όλα τα μηνύματα. Συνέχισε, λέγε. Ναι, εντάξει, τι άλλο να πεις για το ΠΑΟΚ. Ήταν παιχνίδι σκληρό. Ήταν σκληρό παιχνίδι. Στο οποίο κέρδισε ο ΠΑΟΚ, ένα φαβορί που μέσα στην Τούμπα δίνονταν σε απόδοση το 1,60 σε τιμή φαβορί, από ό,τι κοίταξα, και επιβεβαιώθηκε βεβαίως στο 95ο λεπτό, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι. Ναι, βεβαίως, παρά το ότι κέρδισε ο ΠΑΟΚ, δεν πάβει να υπάρχει ένα πρόβλημα επιθετικής δυστοκίας για την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Αυτό πρέπει να το λύσουν εκεί οι ηθήνοντες στη Θεσσαλονίκη, γιατί το πληρώνει σε άλλα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, μπορεί να μην το πλήρωσε στο συγκεκριμένο, αλλά το πρόβλημα στο σκοράρισμα είναι εμφανές από την αρχή της σεζόν και μπορεί να στοιχήσει στα επόμενα παιχνίδια και σε πιο κρίσιμα και στην πορεία της σεζόν.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Γιάννη, σιγά σιγά με τα παιχνίδια της Super League που είχαμε. Λοιπόν, τελικό 1-2, όπως είπαμε τώρα, Πανετολικός Γιάννενα. Επίσης, χθες το ΠΑΟΚ 1-0. Τρίπολη Λιβαδιά 1-0. Το Σάββατο αυτά τα παιχνίδια. Βέρεια Πλατανιάς 0-0. Την Κυριακή, συγγνώμη, Παναθηναϊκός Ηρακλής 2-0. Ατρόμητος Ολυμπιακός 0-1. Ξάνθη Κασιόπη 0-0. Καλά, αυτό το παιχνίδι, όσο και να παίζανε 10 χρόνια, 0-0 θα ερχόταν. Και Λάρισα Πανιώνιος 2-0. Εδώ αδική, νομίζω, η εικόνα των ιστορικών Πανιώνιων. Γιατί επειδή το είδα το παιχνίδι, η Λάρισα έβαλε ένα πέναλτι που ήταν πέναλτι στο νωρίς, στο 8 λεπτό. Και έκανε το 2-0 με ένα απευθείας χτύπημα φάουλ πάρα πολύ ωραίο προς το τέλος του παιχνιδιού. Ναι. Το τελικό 2-0. Πες μου, τι είδες, τι ξεχώρισες? Δεν το είδα το Λάρισα Πανιώνιος όλο, αλλά όταν τρως γκολ τόσο νωρίς είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να αντιδράσεις. Είναι δεδομένο αυτό. Ευνηδιάστηκε ο Πανιώνιος. Όχι μόνο ο Πανιώνιος, κάθε ομάδα θα ευνηδιαζόταν δηλαδή. Στο Swansea τι βλέπεις που βλέπω εδώ, Αγγλία? Εσύ, αφού διαβάζω τα μάτια σου, θες να το παίξεις χ κατευθείαν. Εσύ τι βλέπεις? Άσε τι λέω. Εγώ θα πρότεινα τον Άσο και κυρίως το Under. Το Under λες? Ναι. Εσύ προς τα το που θα πήγαινες? Το Under του 2-0-5 είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Ναι. Εγώ θα πήγαινα, να σου πω την αλήθεια, στα corner, γιατί εγώ κυνηγάω και τα corner στην Αγγλία. Πέραν των corner, σε βασικό στοίχημα που θα πήγαινες? Σε βασικό στοίχημα, αν μου έλεγες πού να πήγαινα, δεν υπάρχει άλλο σημείο από το χ για μένα. Προφανώς, προφανώς. Όλα τα παιχνίδια ξεκινάνε από το χ, έτσι. Το θέμα είναι τι θα τελειώσει το χ και τι όχι. Σωστό. Λέγαμε για τον Λάρισα Πανιώνιος ότι οποιαδήποτε ομάδα και αν βρισκόταν στη θέση του Πανιωνίου, είναι λογικό ότι θα ευνηδιαζόταν σε περίπτωση που δεχόταν ένα τόσο γρήγορο γκολ όπως δέχτηκε ο Πανιώνιος. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, Ατρόμητος Ολυμπιακός 0-1. Ο Ολυμπιακός με μια μέτρια εμφάνιση, επίοικος μέτρια, κατάφερε να πάρει το διπλό. Βέβαια, οι Ερυθρόλευκοι του Πάολο Μπέντο έχουν ούτως ή άλλως πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα αυτό το διάστημα. Θα παίξουν και με την Αστάνα, μετά ακολουθεί ο Παναθηναϊκός. Οπότε εκ των πραγμάτων θα έκανε και μια διαχείριση δυνάμεων ο Ολυμπιακός, όπως και έκανε και όπως απαιτείται, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τόσο του πρωταθλήματος όσο και του Europa League. Πολύ δύσκολο ταξίδι αυτό στο Καζακστάν από πλευράς ταλαιπωρίας, ταλαιπωρίες χιλιόμετρων, κρύου και τα λοιπά. Ναι. Από αγωνιστικής πλευράς θα το δούμε στο γήπεδο, αλλά και μόνο η ταλαιπωρία είναι ένα επιπρόσθετο βάρος για τον Ολυμπιακό ένωψη της συνέχειας.
Λοιπόν, πριν περάσουμε στα του Champions League που είσαι έτσι πιο ειδικός, Γιάννη, πάμε να πούμε για την επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, 5 και 6 του μηνός, και ένα παιχνίδι την Δευτέρα, 7 του μηνός. Είναι στις 3 η ώρα το Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης το Σάββατο, 5 και 4 το Λεβαδιακός Ξάνθη και 7 και μισή ΑΕΚ Ατρόμητος. Ενώ την Κυριακή 6 του μήνα, εδώ μέσα μεγάλο παιχνίδι, μεγάλη αναμέτρηση για τον Πανιόνιο, Πανιόνιος ΠΑΟΚ στις 3, νωρίς αυτό το παιχνίδι, 5 και 4 στο Κασιόπι Βέρεια, Κέρκυρα Βέρεια, ωραίο χ αυτό. Καλά, εντάξει, επίσης, πάρα πολλά ωραία χ στο ελληνικό ροδάφημα. Ναι, Πανετολικός Λάρισα. Το μεγάλο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 7 και μισή το σπουδαίο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα συμπληρώνεται η αγωνιστική, η δέκατη αγωνιστική, με το Ηρακλής Πλατανιάς. Μάλιστα, Πανιόνιος ΠΑΟΚ πότε είπες, Σάββατο ή Κυριακή? Κυριακή 3 η ώρα. Κυριακή λοιπόν έχουμε full πρόγραμμα και Πανιόνιος ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πολύ ενδιαφέροντες οι αγώνες αυτοί. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα είναι ένα σημαντικό πρώτο crash test ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι γερών νεύρων για να δούμε ποιες είναι και οι αντοχές τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός εκτός έδρας στο Καραϊσκάκι θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα ανταποκριθεί. Άλλες χρονιές ήταν αποτελεσματικότερος, άλλες χρονιές ήταν εξαιρετικά πληθωρικός, όπως πριν από δύο χρόνια με εκείνο το 0-3. Πολύ σωστά. Και άλλες χρονιές έχασε με κάτω τα χέρια. Εντάξει. Εξαρτάται και από την εμφάνιση που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Θα το δούμε. Και από το βαθμό κούρασης που θα έχουν οι Ερυθρόλευκοι από το ταξίδι μέχρι το Καζακστάν. Πάμε να δούμε σιγά σιγά και τα του Champions League, Γιάννη. Πάμε να δούμε τι έχουμε δηλαδή και εκεί. Δεσπόζει στο αυριανό πρόγραμμα το Manchester City Barcelona. Στην Αγγλία η Barcelona είναι πρώτη με 9 βαθμούς, έχει κάνει το 3-3, δεύτερη με 4 βαθμούς η Manchester City. Λογικό είναι ότι πάμε για ένα derby πρώτου δεύτερου. Σωστό. Στην Αγγλία σίγουρα θα είναι πιο ανταγωνιστική η Manchester City, σε αντίθεση με το παιχνίδι στο Camp Nou που εξελίχθηκε σε ένα προσωπικό σοου του Lionel Messi. Η City μέσα στο City of Manchester έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι βρίσκει τις λύσεις, κυρίως επιθετικά. Το ξέρεις και εσύ, έχεις δει Manchester City Barcelona μέσα από το θυμάσαι, γήπεδο. Έτσι, το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Ποια χρονιά, να σου κάνω και το τεστ. Χρονιά ήταν το 2014. Πολύ σωστό. Βέβαια σε εκείνο το παιχνίδι 0-2 νομίζω. 0-2 με γκολ του Μέση, πέναλτι. Και το δεύτερο γκολ ποιος το είχε βάλει? Πρέπει να ήταν 0-2 και καθόμαστε και με τους φιλοξενούμενους. Είχαμε βρει με τους Μπαρτσελώνα. Δηλαδή τα βρήκαμε τελευταία στιγμή στη μαύρη αγορά. Ναι. Απίστευτα πράγματα. Μιλάμε μέχρι τελευταία στιγμή. Άμα σου πω τιμές θα πάθεις πλάκα. Ήταν για τους 16 του Champions League τότε το παιχνίδι, έτσι. Νομίζω. Ναι. Τώρα βέβαια στη φάση των ομίλων είναι διαφορετική η κατάσταση. Δεν πάβει όμως να είναι ένα άκρος ποιοτικό παιχνίδι ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Η Μπαρτσελόνα δεν χρειάζεται να πούμε με λεπτομέρειες ότι είναι ομάδα με φουλ τις μηχανές, ότι είναι η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς όπου και όταν παίζει κάτι πάντοτε περιμένουμε να δούμε, πάντοτε κάτι που μπορεί να εξετάρει το κοινό. Η Manchester City τα τελευταία χρόνια έχει κάνει βήματα προόδου, έτσι ώστε να είναι εκτός
από ποιοτική και ανθεκτική κάτω από δύσκολες συνθήκες, και αυτό μπορεί να την οδηγήσει ακόμα ψηλότερα στο Champions League, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια, συζητάμε κυρίως για το αν η Manchester City και η Paris Saint-Germain μπορούν να μπουν σφήνα σε Real, Bayern, Barcelona ως οι ομάδες δεύτερης ταχύτητας. Να πούμε λιγάκι και το πρόγραμμα των υπόλοιπων αγώνων. Λοιπόν, 7-8 παρατέταρτο Ελλάδας, Μπεσίκτας Νάπολη αύριο. 10 παρατέταρτο έχουμε όλες τις ενδιαφέρουσες και ωραίες αναμετρήσεις. Αθλητικό Μαδρίτης Ροστόφ, Βασιλεία Παρί, Paris Saint-Germain, Gladbach Celtic, Ludogorets Arsenal, Manchester City Barcelona, Benfica Dynamo Kievou και Eindhoven Bayern Μονάχου. Επίσης ωραία αναμέτρηση, μεγάλο over 3,5 αυτό. Θα δούμε πόσο δίνει και, θα πούμε και για τις αποδόσεις συνέχεια. Έτσι όπως μου τα ξεχωρίζεις. Το Eindhoven Bayern θα είναι. Ναι, θα είναι ωραίο παιχνίδι. Και εντάξει, το City Barcelona. Okay. Ενδιαφέρον. Το Βασιλεία Paris Saint-Germain επίσης μπορεί να είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Αν η Paris Saint-Germain σκοράρει νωρίς, μάλιστα πιστεύω ότι θα ανοίξει πολύ πιο εύκολα. Σωστό. Μπορούμε, κάτι άλλο. Μπορούμε να το προτείνουμε ως over, πιστεύω. Το Βασιλεία Παρί. Το Βασιλεία Παρί, λες, ναι. Το Ludogorets Arsenal είναι ξεκάθαρο το φαβόρι. Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχεις δίκιο. Δεν φεύγει το παιχνίδι από το διπλό. Και το Μπεσίκτας Νάπολη ξεκινάει στις 8 παρατέταρτο για ποιο λόγο? Για τα χιόνια. Δεν το γνωρίζω, φίλε, δεν ξέρω. Είναι μια εξαίρεση. Γιατί συνήθως μόνο τα παιχνίδια των ρωσικών ομάδων, τη Zenit και τη CSKA, ναι. ξεκινούν παραδοσιακά νωρίς αυτή την περίοδο. Θα το δούμε και αυτό. Και έχουμε και παιχνίδια κανονικά την Τετάρτη. Ψάχνουμε να βρούμε ελληνική ομάδα στο Champions League φέτος, αλλά δεν βρίσκουμε. Δεν βρίσκουμε καθόλου. Για πάμε να δούμε και τις Τετάρτης. Juventus Lyon στις 10 παρατέταρτο. Κοπενχάγη Leicester. Λέγκια Βαρσοβία Real Madrid. Μονακό CSKA Μόσχας. Borussia Dortmund Sporting 10 παρατέταρτο και αυτό. Porto Mainz Σεβίλη Δυναμό Ζάγκρεπ και Τότεναμ Μπάγερν Λεβερκούζεν, όλα τα παιχνίδια στις 10 παρατέταρτο σε απευθείας μετάδοση από τον ΟΤΕ TV. Εντάξει, την Τετάρτη είναι τα καλά παιχνίδια. Ναι. Έτσι όπως μου τα διάβασες. Καλύτερα παιχνίδια. Σαφώς καλύτερα παιχνίδια. Πλην του Manchester City Barcelona που είναι αύριο. Ξεχωρίζω το Juventus Lyon. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες. Η Juventus πάντοτε πολύ ισχυρή στην έδρα της, αλλά και η Λιόν μπορεί να αντέξει τουλάχιστον μέχρι ενός σημείου του αγώνα. Δεν λέω ότι θα πάρει αποτέλεσμα μέσα στην Ιταλία, αλλά μπορεί να το παλέψει μέχρι κάποιο σημείο της αναμέτρησης. Πάμε να δούμε και τα παιχνίδια της Πέμπτης, Γιάννη. Ναι, εκεί που υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον, στο Europa League. Πάμε να δούμε τι έχουμε λοιπόν και την Πέμπτη στο Europa League, εκεί όπου έχουμε πάρα πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. 6 ώρα είναι το Αστάνα Ολυμπιακός, κάνει, έτσι, ανοίγει την αυλαία του, των παιχνιδιών. 8 η ώρα έχουμε Αούστρια Βιέννης Ρώμα, Bilbao Genk από El Young Boys, Gabala Saint-Étienne.
Ζαρία Φέγγεναρντ. Ζάρια. Κάνω και την προφορά, ρε φίλε. Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης Ντάνταλκ. Αφού σου έχω πει ότι είναι από την Ουκρανία η ομάδα. Ναι, μωρέ, πλάκα κάνω. Μακάμπι Τελ Αβίβ Αλκμαρ. Κάνω και την περιγραφή. Σασουόλο Ραπίντ Βιέννης. Φενέρμπαχτσε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Άντερλεχτ Μάιντς. Άστρα Γεωργίου Πλιζέν. Ενώ 10 και 5 Βιγιαρεάλ. Οσμαλινσπορ. Οσμανλισπορ, καλά το είπα. Γάνδη Σακτάρ Ντόνετσκ. Ζηρίχη Στέα Βουκουρεστίου. Μπράγκα Κόνιασπορ. Νις. Η Νις η οποία πάει τρένο στο γαλλικό πρωτάθλημα. 6 βαθμούς προηγείται από την δεύτερη της βαθμολογίας. Η Νις η οποία αντιμετωπίζει την Σάλτσμπουργκ. Παναθηναϊκός στον Ταρλιέγης. ΠΑΟΚ Καραμπάκ. Σάλκε Κρασνοντάρ. Σαουθάμπτον Ίντερ. Σπάρτακ Πράγας Χαποέλ Μπιρσεβά. Φιωρεντίνα Σλόβαν Λίμπερετς και Άγιαξ Θέλτα. Και αυτό ωραίο παιχνίδι το Άγιαξ Θέλτα. Πολλές και εδώ οι ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Τι ξεχωρίζεις, Γιάννη Σημακόπουλε? Σίγουρα τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Από εκεί και πέρα χρειάζεται μελέτη, για να σου πω την αλήθεια. Θα έδινα άσο τον Αποέλ με μία επιφύλαξη. Αλλά όλα τα υπόλοιπα, όπως πάντα συμβαίνει στους ομίλους του Europa League, κρύβουν παγίδες. Δηλαδή, ακόμα και αν θεωρήσεις ότι μια ομάδα είναι φαβορή, μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να ανατραπεί η πρόβλεψή σου κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Γι' αυτό δεν το πολύ συνηθίζω, η αλήθεια είναι, να το ακουμπάω το Europa League στη φάση των ομίλων. Προτιμάω το Champions League στα σίγουρα λιμέρια, με την προσθήκη δύο ή τριών ομάδων εκπλήξεων κάθε χρόνο στους ομίλους του Champions League, για να είμαστε πιο σίγουροι. Τώρα, Europa League παίζω πολύ πιο δύσκολο. Θα μου πεις, είναι περισσότερα τα παιχνίδια κάθε φορά, κάθε Πέμπτη, και μπορεί να βρίσκεις περισσότερες ευκαιρίες για στοιχηματισμό. Ναι. Αλλά είναι και λίγο παγίδα αυτό. Κατάλαβα. Καλύτερα να παίξεις τένις, δηλαδή. Κατάλαβα. Παρά να παίξεις. Καλά, θα τα πούμε τώρα και για το τένις. Έχουμε και στο τένις πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρον. Παρά να στοιχηματίσεις το Αστάνα Ολυμπιακός. Ναι, υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες. Πολύ σωστό. Τώρα, τι άλλο να πούμε? Να πούμε και για το τένις. Θες, έχουμε κάτι άλλο? Κλείσαμε μετά του ποδοσφαίρου. Ναι, πού βρισκόμαστε στο τένις? Λοιπόν, περίοδο... θα στα πω όλα. Λοιπόν, μόλις τελείωσαν διάφορα καλά τουρνουά εκεί όπου είχαμε μια μεγάλη αναμέτρηση εχθές, από ό,τι έβλεπα, εκεί όπου κέρδισε ο Άντι Μάρεϊ στον τελικό, το Τζο Γουίλφιρτ Τσονγκά στα Μονά στην Βιέννη, στην Αυστρία. Hard επιφάνεια, 6-3, 7-6 με 8-6 το tie break, κέρδισε ο Μάρι τον Τζονγκά. Πάρα πολύ ωραία αναμέτρηση και αυτή. Στην Ελβετία είχαμε τον Τσίλιτς, ο οποίος κέρδισε τον Κέινι Σικόρη, πολύ καλή εμφάνιση από τον Κροάτι, 6-1, 7-6 με 7-5 στο tie break. Στη Βασιλεία, ένα τουρνό που παραδοσιακά κερδίζει ο Ρότζερ Φέντερερ, ενώ ξεκίνησε και ο πρώτος γύρος του ATP του Παρισιού, τουρνό αξίας 1000 δολαρίων, το πρώτο Master, εκεί όπου είχαμε και πάρα πολλά παιχνίδια. Μπούστα Φωνίνη 6-3-6-1, Τζόνσον Πέγια 6-4-7-5, Χάσε Βερντάσκο, παρετήθηκε ο Χάσε 6-2-3-2 και παρετήθηκε ο Βερντάσκο. Ο Χάσε, άρα περνάει ο Βερντάσκο. Σέπι Σόουζα 6-4-6-4 νίκη για τον Σόουζα. Ο Μάρκος ο Παγδατής ο Κύπριος 6-2-6-4 τον Πολαρή Ματιέ το Γάλλο. Ο Στρούφ ο Γερμανός το Μαρτσέγκο 6-1-6-1. Ο Πέρ με το Λορέντσι 6-4-7-6 ο Λορέντσι. Και αυτή τη στιγμή γίνεται το Ζιλ Σιμών με Ζουλιάν Μπενετό 6-4-3-1 ο Σιμών μπροστά.
Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, ήταν λιγότερη η εκπομπή μας σήμερα, Γιάννη. Δεν πειράζει, είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Δεν πειράζει, αρκεί να έχουμε καλό απολογισμό των ελληνικών ομάδων στην Europa League. Ακριβώς, και των εγχώριων εδώ των γειτονικών μας σωματείων. Και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν στοιχηματίσετε αύριο, μεθαύριο και την Πέμπτη. Ναι, βέβαια, βέβαια. Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, από εμάς, από τον Γιάννη Σημακόπουλο και τον Στάθη Σαμίδη, να είστε όλοι καλά. Είστε επανειδήν. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα με κάποιον βεβαίως εκλεκτό καλεσμένο από την ομάδα του Βόλεϊ του Πανιωνίου. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά. Καλό βράδυ.